Το τρίτο μαθητικό συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνει χώρα στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο των Σερών. Θέμα του συμποσίου, η πολιτιστική κληρονομιά και η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, στο οποίο συμμετέχουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, της Αττικής, αλλά και του Μύζωνος Ελληνισμού από την Κύπρο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO. Θέμα του συμποσίου, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η άλλη πολιτιστική κληρονομιά και η συμβολή της στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του Λυκείου πρόκειται να διαπλευθούν πρώτα αναφορικά με την αναβίωση των παραδοσιακών επαγγελμάτων, στη συνέχεια την παραδοσιακή γαστρονομία και τέλος την διατήρηση των εθνικών δρομένων των τοπικών κοινωνιών στον κύκλο του χρόνου. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε το τρίτο μαθητικό συμπόσιο του δικτύου ASP.NET της UNESCO. Είναι ένα δίκτυο σχολείων της UNESCO, το οποίο πραγματεύεται θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, τις τέχνες και τις επιστήμες στα σχολεία. Ο σημερινός τίτλος του προγράμματος είναι «Η άειλη πολιτισμική κληρονομιά και η ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών». Τα παιδιά, το συμπόσιο είναι διήμερο, συμμετέχουν παιδιά από 11 σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, δημόσια και ιδιωτικά. Πόσοι περίπου μαθητές θα συμμετάσχουν σε αυτό το συμπόσιο? Κάθε επιτροπή μαθητών αποτελείται από 10 με 12 μαθητές, οπότε γύρω στους 140 μαθητές, σύν τους συνοδούς καθηγητές τους. Πρόκειται για το τρίτο συμπόσιο το οποίο διοργανώνει η UNESCO. Είναι ένα συμπόσιο των συνεργαζομένων λυκείων του οργανισμού. Το θέμα του είναι η άειλη πολιτισμική κληρονομιά με τις τρεις υποενότητες που έχει, δηλαδή τα παραδοσιακά επαγγέλματα, τη διατροφή, τα ήθη και τα έθιμα, με στόχο τη διάδοση των πολιτισμικών γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών του νομού. Τα παιδιά εδώ από το Αριστοτέλειο, τι θα παρουσιάσουν ούτως ώστε να δείξουν αυτή την πολιτισμική? Και τα παιδιά του σχολείου μας που διοργανώνει την εκδήλωση, το συμπόσιο, και οι υπόλοιποι μαθητές που θα παραστούν θα συμμετέχουν σε δύο φάσεις του προγράμματος. Η πρώτη φάση αφορά σε πολιτισμικές εκδηλώσεις. Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα είναι θεατρικές παραστάσεις, χορός, τραγούδι, προβολή βίντεο. Και τα ίδια παιδιά θα συμμετέχουν και σε κάποιες ομάδες, οι οποίες ονομάζονται ομάδες διαβούλευσης, που συζητούν πάνω σε αυτές τις τρεις υποενότητες που αναφέραμε. Το γεγονός ότι ο θεσμός του μαθητικού συμποσίου τα δύο προηγούμενα χρόνια γνώρισε επιτυχία και αποδοχή τόσο από τους συμμετέχοντες μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς, κινητοποίησε το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερών να συνεχίσει το θεσμό στην Κεντρική Μακεδονία, αναλαμβάνοντας τη φιλοξενία του προγράμματος την πεποίθηση ότι τα ιδανικά της UNESCO πρέπει να μεταλαμπαδευτούν στις επόμενες γενιές και να αποτελέσουν αρρωγό στην εξέλιξη και την πρόοδο. Να κατανοήσουν τις αξίες και να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, χαιρετίζω τις εργασίες του τρίτου μαθητικού συμποσίου του Δικτύου Λυκείων Κεντρικής Μακεδονίας που φιλοξενεί και διοργανώνει το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερών. Στη συνείδηση όλων μας, η κοινωνία των εθνών και η UNESCO είναι ταυτόσιμες έννοιες. Το τρίτο μαθητικό συμπόσιο δημιουργεί τον πολύτιμο αύριο, καθώς είναι αυτό που δίνει τη δυνατότητα στους νεαρούς μαθητές να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Αυτού του είδους οι εκδηλώσεις στοχεύουν ακριβώς στην καρδιά του ζητήματος. Να μπορέσουν δηλαδή να αναπαράξουν δυνατότητες και σκέψεις οι οποίες βγαίνουν από ρέον μέσα
από διαδικασίες συλλογικές. Στόχος του μαθητικού συμποσίου είναι όλοι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν ότι η προστασία της άειλης πολιτισμικής κληρονομιάς αποτελεί σημαντικό παράγοντα διατήρησης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας μπροστά στην τάση ομογενοποίησης που προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση.